Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Κάσταμε ένα έτσι γρήγορο μικρό review για ένα παιχνιδάκι που και αυτό μοιάζει να έρθει λίγο από το πουθενά. Ένα πολύ ωραίο, πολύ διασκεδαστικό shooter, το οποίο με τα λύπης μου πρώτα το έπαιξα έτσι και το έλειωσα μέχρι ένα σημείο. Θέλω να ρίξω μια ματιά να δω και που γενικά έχει κοιμανθεί έτσι ο τύπος πάνω στο Gun Grave Core. Είναι ένα παιχνίδι λοιπόν που πριν καλά-καλά προλάβαμε να το δούμε, θαύτηκε με 4 και 5 άρια στα 10. Και παρόλα αυτά, εγώ ήθελα να αφιερώσω κάποια λεπτά, δούμε τώρα πόσο, θα ξεκινήσω να μιλάω έτσι λίγο για αυτό το παιχνίδι και όσο πάρει, για αυτό τον τίτλο. Αρχικά να πούμε ότι το Gun Grave Core μας έρχεται από το 2002, έχει κυκλοφορήσει πρώτη φορά στο PlayStation 2, στο οποίο τότε ήταν ένας πολύ έτσι αξιόλογος τίτλος για την εποχή. Δεν είχα την τύχη να το παίξω τότε, αφήστε που δεν είχα και PlayStation 2. Ωστόσο, έτσι από τα λίγα πράγματα που είδα, είχε αφήσει έτσι ένα μικρό αποτύπωμα εκείνη την εποχή. Το Gun Grave, παιδί του Naito, συγγραφέα μαγκάκα του Trigun, δηλαδή όπλα. Μπορώ να πω ότι δεν είμαι ούτε φαν του Trigun, αλλά είμαι πολύ φαν των παιχνιδιών που έχουν μέσα τρελό πιστολίδι. Οπότε, μιας που δεν είχα την ευκαιρία να έρθω σε επαφή το 2002 με το Gun Grove, μια πολύ καλή ευκαιρία τώρα, να έρθουμε σε επαφή το 2022-20, μόνο 20 χρονιά μετά. Το παιχνίδι αρχικά να πούμε ότι κυκλοφορεί για Xbox και One, okay, και στη σειρά Series, αλλά και PlayStation 4, PlayStation 5. Τώρα θα μου πείτε ότι γιατί κλείσεις με το One όταν κυκλοφορεί και στο 4. Okay, έχετε ένα δίκιο, απλά στο One το FAT δηλαδή είναι λίγο θέμα κάποια παιχνίδια. Όπως και να έχει, όσοι πιστοί μπορείτε να το παίξετε σε οποιαδήποτε κονσόλα και φυσικά Day One στο Game Pass. Άρα είναι μια πολύ καλή λύση για όσους δεν έχουν PlayStation αυτή τη στιγμή και δεν ζουν αυτή την τρέλα που γίνεται με το Ragnarok, όπου όλη η κοινότητα σχεδόν λιώνει το Ragnarok, να ασχοληθούν με ένα άλλο παιχνιδάκι το οποίο είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό. Να σας πω την αλήθεια, όταν εγώ το ξεκίνησα μου έδωσε έτσι λίγο την αίσθηση του Μπαγιονέτα. Δηλαδή το παιχνίδι έχει φοβερό πιστολίδι, είναι πάρα πολύ δυνατό και ώρες μου έκανε ότι έπαιζα Doom Eternal σε τρίτο πρόσωπο. Προφανώς δεν θα συγκρίνω το gameplay του Doom Eternal, το οποίο είναι οριακά άρτιο, με του Gun Grave, αλλά πολύ διασκεδαστικό, πάρα πολύ διασκεδαστικό. Τώρα σε λίγο πιστεύω θα ξεκινήσει και το παιχνίδι. Αρχικά το παιχνίδι, όπως βλέπετε, έχει άνιμε αισθητική. Έχει μια πλοκή η οποία είναι μια τυπική πλοκή. Να σου πω την αλήθεια, δεν θα δώσετε καν βάση στην πλοκή. Είναι ο τυπάς ο οποίος δεν τα πάει καλά με συμμορίες και όλο αυτό οδηγεί σε ένα χάος μέσα στην πόλη. Ιαπωνέζικες φιγούρες, καλή ώρα εδώ η Ιαπωνεζούλα με το. Α, έχω ένα τέτοιο εγώ εδώ. Έχω ένα ίδιο από το Dragon Ball. Έτσι, τώρα το είδα και ακούγεται και η φωνή της Freezer άμα το πατήσεις. Okay, μπορεί να θέλει λίγο μπαταρία. Ναι, θέλει μπαταρία. Okay, έχω το ίδιο πάντως. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τώρα το παιχνίδι όπως ξεκινάει. Στην ουσία δεν χρειάζεται ιδιαίτερη τεχνική. Απλά πυροβολείται ό,τι κινείται στην οθόνη, ας πούμε. Έχει, ο χαρακτήρας είναι βαρύς λόγω έτσι του όπλου που παίρνει. Όχι ρε φίλε το σκύλο. Μπήκε η Δήμητρα και η Οντέτα άρχισε να πανηγυρίζει. Λοιπόν, πάμε, επιστρέφουμε λοιπόν. Ο χαρακτήρας είναι αρκετά βαρύς. Με έναν τρόπο που δεν μου αρέσει. Δηλαδή, στο Gears of War κινούνται οι χαρακτήρες με τα όπλα. Έτσι, πατάνε πολύ ωραία στο πάτωμα και στο χώρο. Εδώ η αλήθεια είναι ότι ο χαρακτήρας αισθανόμουν ότι έσαιρνα ένα έλκυθρο μαζί με το χαρακτήρα. Έχει κάποια μελέα τάξη όπως βλέπουμε και τώρα στο βίντεο. Και
Έχει και κάποια πολύ ωραία. Α, τύπου. Πιο δυνατά super attacks και λοιπά. Κάπως έτσι, τέλος πάντων, αυτό το gameplay είναι μία λούπα η οποία ρολάρει και πηγαίνει έτσι όλο το παιχνιδάκι. Είναι ένα παιχνιδάκι που για μένα είναι από τα διασκεδαστικά παιχνίδια, είναι από τα παιχνίδια που εγώ θέλω να συνεχίζουμε να έχουμε. Σε ένα περιβάλλον gaming όπου κατακλυζόμαστε από open world RPGs τα οποία διαφέρουν κυρίως στο θεματικό τους χαρακτήρα, θέλω να υπάρχει χώρος για παιχνίδια τα οποία έχουν μία μορφή gameplay, παράδειγμα shooter, επιμένουν σε αυτή και προσπαθούν να πετύχουν βάζοντας στόχο το λόγο ύπαρξης ενός game που είναι η διασκέδαση του παίχτη. Γι' αυτό λοιπόν θα μπω στη διαδικασία τώρα να κάνω αναλυτική βαθμολογία. Δεν είναι ένα παιχνίδι το οποίο χρήζει τεράστιας ανάλυσης. Οπότε τυπικά και μόνο για να δώσουμε έτσι ένα βαθμό σε αυτό το mini review του παιχνιδιού, θα βάλουμε ένα 3,5 στα 5. Γενικά σας είπα και στην αρχή ότι το παιχνίδι θαύτηκε. Ωστόσο εγώ θεωρώ το 3,5 μια πολύ καλή βαθμολογία. Δηλαδή 3,5 δίνω σε ένα παιχνίδι στο οποίο πιστεύω ότι 30-40 ευρώ δεν θα πάνε χαμένα, θα περάσει πολύ ωραία. Και έχει και 12 ώρες περίπου gameplay που πιστεύω ότι είναι και ικανοποιητικό. Εντάξει, δεν είναι παιχνίδι προφανώς το στυλ αυτό που μπορεί να σου δώσει ας πούμε 50 ώρα και 80 ώρα και ούτε θέλεις κάτι, θέλεις να το βάλεις να κάνεις αυτό ακριβώς, δηλαδή να σπάσεις λίγο το κεφάλι σου από τις πόλεις της σκέψης, να ρίξεις μπιστολίδι, να χυθεί πολύ αίμα, σπλατεριά και να γουστάρεις. Ξαναυπερθυμίζω, Day One Game Pass, πολύ δυνατό, πολύ δυνατή προσθήκη για τον Νοέμβριο, έτσι στο κλείσιμο του Νοεμβρίου. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ιδέα πόσο θα κάνει για το PlayStation. Καλά, μπορεί κάποιος να το αγοράσει και για το Xbox, αλλά δεν θα έδινα πάνω από 35-40 ευρώ για αυτό το παιχνίδι. Ωστόσο, τα 35-40 ευρώ θα τα έδινα με πολύ χαρά. Αυτά παιδιά, δεν χρειάζεται να μακρηγορήσουμε άλλο. Μπείτε μέσα, τσεκάρετε το παιχνίδι, πείτε μας τα σχόλια ποια είναι η άποψή σας και θα τα ξαναπούμε στο Retro Gamers, στο επόμενο Game Theory ή σε κάποια από τα ψαγμένα που κάνουμε με τον Ηλία και αυτά. Χάρηκα πάρα πολύ. Γεια σας. Τέλειωσα μαζί με την πίστα. Υπέροχο.